Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον γιατί η αγορά είναι νεκρή. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν χρήματα. Υποτονικά ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Ηλίας, με τους καταναλωτές να εμφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αρκούνται προς το παρόν σε έρευνα αγοράς. Με δεδομένη την πρόσφατη μείωση κατά 30% του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η τιμή διάθεσης ξεκίνησε από τα 0,99 ευρώ ανά λίτρο και κατά συνέπεια, όπως σημειώνει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του, για τους χιλιάδες δικαιούχους του κοινωνικού επιδόματος, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί από 0,64 ευρώ ανά λίτρο. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως ανέφερε και ο Πρατηριούχος Χρήστος Στεφανόπουλος στην ενημερωτική εκπομπή της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας τηλεόρασης Μεσημέρι Μαζί, μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Ξεκινάει ακόμα μέχρι και τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Το τηλέφωνο δεν χτυπάει. Τίποτα. Είναι και ο καιρός κιόλας, κύριε Στεφανόπουλο. Καιρός. Είναι και το οικονομικό του καταναλωτικού κοινού. Έτσι. Βέβαια, το βασικότερο είναι αυτό. Η τιμή του πετρελαίου θα κυμανθεί σε τι επίπεδα? Η τιμή θα κυμανθεί από 0,72-0,73 λεπτά μέχρι 75-76. Mm-hmm. Έχουμε πτώσει από πέρσι. Θα κυμανθεί εκεί με βάση βέβαια και την επιχορήγηση που θα παίρνουν κάποιοι. Το 0,72-0,73 που είπαμε είναι για αυτούς που θα πάρουν την επιδότηση. Έτσι, ακριβώς. Ο καταναλωτής θα το πληρώνει από 1-1,6-1,7. Ναι. Ανάλογα που θα κυμανθεί η χοντρική τιμή. Γιατί δεν την παίρνουν όλοι την επιχορήγηση, την επιδότηση. Δεν την δικαιούνται όλοι. Ποιοι είναι αυτοί που δικαιούνται επιχορήγηση, κύριε Στεφανόπουλε? Δικαιούνται αυτοί που έχουν χαμηλό εισόδημα, mm-hmm. δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία πολλά, δεν έχουν αυτοκίνητο και βυσμό κάτω από 3.000 ύπους. Μάλιστα. Είναι βεβαίως χαμηλότερη η τιμή αισθητά σε σχέση με πέρυσι λόγω της μείωσης στον φόρο πετρελαίου, έτσι δεν είναι? Φυσικά και το πετρέλαιο είναι μια από τις καλύτερες μορφές θέρμανσης. Δηλαδή μπορούν να θερμάνουν τον χώρο πιο εύκολα από οτιδήποτε άλλο υλικό, δηλαδή είδος θερμότητας. Βέβαια. Αλλά δυστυχώς επειδή η οικονομία δεν πάει καθόλου καλά και τα νοικοκυριά δεν έχουν τα χρήματα να ανακολουθούν, έστω και στα 70 λεπτά με την επιδότηση που δίνει φέτος το κράτος, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς να βάλουν πετρέλαιο. Και έχουν στραφεί σε άλλους τρόπους θέρμανσης, οι οποίοι πολλές φορές αποδεικνύονται και επικίνδυνοι. Και είχαμε πάρα πολλά τραγικά περιστατικά, Πατρίτσια. Πέρσι. Στη Λάρισα, θυμάμαι τους φοιτητές. Πολλοί είναι αυτοί όμως που λένε ότι δεν είναι ευχαριστημένοι με τους άλλους τρόπους. Πήγανε για καλύτερα και δεν το βρήκανε αυτό που περιμένανε. Όπως αναφέρουν στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση Πρατηριούχοι, έπρεπε να υπάρχει μείωση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από την περσινή χρονιά, ώστε να μην εγκαταλείψουν τα καλοριφέρη καταναλωτές. Παράλληλα, προσθέτουν ότι όσο βοηθάει ο καιρός και οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, δύσκολα οι υλοί θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για να προμηθευτούν πετρέλαιο. Είναι μια σχετικά καλή τιμή. Αν υπολογίσουμε και την επιστροφή που θα υπάρχει στους δικαιούχους στα 35 λεπτά, οπότε βγαίνει στα 70 λεπτά, 0,70. Είναι μια καλή τιμή, αλλά ως τώρα το ενδιαφέρον είναι πολύ ελάχιστο, πολύ μηδαμινό. Σε σχέση με την περσινή χρονιά, πόσο κάτω είναι η τιμή? Σε σχέση με την περσινή χρονιά πλησιάζει τα 20 λεπτά. Τα 20 λεπτά. Είναι 10 από φορολόγηση περίπου που, από το κράτος και 10 από τη γενική πτώση τιμών των καυσίμων διαμορφώνεται εκεί. Ωστόσο, παρά την γενναία μέσα οικά μείωση της τιμής, δεν υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής. Για ποιο λόγο? Αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Πιστεύουμε, είναι και τα καιρικά φαινόμενα που ακόμα κάνει ζέστη, αλλά δεν υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον, δηλαδή πολύ μηδαμινό ενδιαφέρον. Οφείλεται, πιστεύω, το κυριότερο στα χρήματα. Δεν έχει χρήματα και όσο μπορεί να τη βγάλει ο κόσμος, όταν πιάσει το κρύο πιστεύω να ενδιαφερθεί ο κόσμος λίγο παραπάνω από πέρυσι. Πιστεύουμε μέχρι τώρα. Θα δούμε. Βοηθάει γιατί ο καιρός είναι καλός. Και κατά τα Χριστούγεννα να θα προμηθευτούν λίγα καύσιμα. Αυτό είναι το πρώτο. Το πρόβλημα είναι πάντα οικονομικό. Δεν υπάρχουν χρήματα. Το τευτέρι που λέμε υπάρχει ακόμα? Υπάρχει. Υπάρχει. Τώρα, εν καιρό κρίση είναι κακό να έχεις μαγαζά. Γιατί είναι όλοι φίλοι και όλοι θέλουν μια βοήθεια.
Αυτό είναι το πρόβλημα και καλό είναι να μην έχει κανένας μαγαζί. Παράλληλα, σας υποχρεώσαν να τοποθετήσετε και το σύστημα ισδρών νεκρών, το οποίο ουσιαστικά μέχρι στιγμής δεν έχει λειτουργήσει. Το σύστημα ακόμη είναι σε αδράνεια. Είναι τρεις εταιρείες που θα τα κατασκευάσουν, δεν προλαβαίνουν και να δούμε πότε θα τελειώσουμε με το σύστημα. Το έχουμε παραγγείλει, ακόμη δεν έχει συνδεθεί. Τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης υπάρχει ενδιαφέρον, έχει ρωτήσει κανείς? Τίποτα, παιδά μου, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει χρήμα. Δεν υπάρχει χρήμα, τι να πάρει ο άλλος. Τους βάλανε πέρυσι, αντί να προγραμματιστούν πέρυσι να μην πέσει ο κόσμος σε ξυλόσωπες και τέτοια, σκάσα τα παιδιά μέσα στα σπίτια από την καπινιά. Τώρα το φτηνίνανε λίγο. Πέρυσι μπορεί να το είχαν έτσι να κατεβάσει 23 λεπτά να πάρει ο κοσμάκης. Τι να κάνει. Είναι σημαντική τουλάχιστον αυτή η μείωση, θα βοηθήσει λίγο να αυξηθεί η κίνηση? Η μείωση είναι, αλλά όχι σημαντική. Και τι να είναι. Η σημαντική 25 το κατεβάζει. Δηλαδή το έπαιρνε πέρυσι ένα 30, πάρει φέτο ένα 10, ένα 20. Γιατί δεν κάνουν, ξέρω εγώ, να κατεβάσουν το φόρο, να κάνουν ένα τύπο πετρελαίου και να μην υπάρχει είτε λαθρεμπορία είτε. Και μα βάζει τώρα να κάνουμε το ιδρώο νεκρών. Ορίστε, πηγαίνει εδώ να δει. Ήρθαν χθε, πέρασαν καλώδια, σκαψίματα, Χριστούγεννα, τέτοια πράγματα. 12.000. Πού να τα βρω εγώ 12.000. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, ζητούν από τους καταναλωτές οι πρατηριούχοι, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις. Το κυριότερο είναι να έχει εμπιστοσύνη στον πρατηριούχο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και οι μετρήσεις να είναι σωστές, αλλά εγώ πιστεύω το κυριότερο είναι αυτό, όταν έχει εμπιστοσύνη στον πρατηριούχο για ποιότητα και ποσότητα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Συμβουλεύω να κοιτάξουν να παίρνουν την κανονική ποσότητα και να κοιτάξουν όσο μπορούν να παίρνουν την καλύτερη τιμή. Τίποτα άλλο δεν είναι. Αυτό είναι. Να παίρνουν την καλύτερη τιμή και την κανονική ποσότητα. Και να πηγαίνουν και στους ανθρώπους που εμπιστεύονται. Να πηγαίνουν και στους ανθρώπους που εμπιστεύονται. Αυτό είναι το θέμα. Αν και ο καταναλωτής, πάλι ξαναλέω, δεν υπάρχουν χρήματα στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής να πηγαίνει να ψωνίζει κάψιμα σε αυτούς που τους έχει εμπιστοσύνη. Τίποτα άλλο παραπέρα. Εκεί που έχει εμπιστοσύνη να πηγαίνει να παίρνει κάψιμα. Δε αλλιώς να μην πάει να πάρει καθόλου, να κάτσει στο αυγά του. Αυτό ξέρω εγώ, είμαι τόσα χρόνια στη δουλειά και τα ξέρω καλύτερα από τον καθέναν.